σημαντικό είναι ότι έχουν καταλάβει οι εργαζόμενοι ότι τα κέρδη της εταιρείας και τις κάρτες της εταιρείας περνάνε από τα δικά τους χέρια. Ό,τι και βγάζει. Έτσι. Και το πραγματικό χάσιμο, αυτό που προτείνει η εταιρεία και κάθε εταιρεία, είναι στο χάσιμο της οικογένειας, ώστε να αυξήσουν τα δικά τους κέρδη. Εμείς θα προσπαθήσουμε τώρα και από τον αγώνα που κάνουμε μέσα στο λιμάνι να στηρίξουμε το δικό σας αγώνα, να δηλώνουμε και παρόν εδώ όσο μπορούμε και να προσφέρουμε την οικονομική βοήθεια. Η πείρα αυτή που βγαίνει μέσα από αυτούς τους αγώνες, μέσα από τη συσπήρωση των εργαζομένων, εντάξει, οφείλει να γίνει, εμείς το έχουμε διακυπώσει πολλές φορές αυτό. Υπάρχει πείρα από τους αγώνες των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, οι αγώνες εδώ οι δικοί σας, οι αγώνες των εργαζομένων της E-Food, οι δικοί μας στο λιμάνι, που δείχνουν ότι η ενότητα των εργαζομένων και η συσπήρωσή τους στα σωματεία που έχουν ταξικό προσανατολισμό, γιατί υπάρχουν πολλά σωματεία, αλλά υπάρχουν και τα σωματεία που έχουν ταξικό προσανατολισμό αυτή τη στιγμή. Η συσπήρωσή τους γύρω από αυτά τα σωματεία οδηγεί σε νίκες. Θέλει υπομονή, θέλει επιμονή. Βλέπω εδώ ανθρώπους στην ηλικία του πατέρα μου. Νεότερες. Και νεότερες βέβαια, σαν και εμάς. Η επιμονή και το πείσμα σας εμάς μας δίνει μια σιγουριά ότι την επόμενη φορά που θα έρθουμε εδώ θα είναι γιατί θα γίνει η επαναπρόσληψη των συναδέλφων και θα έχουν υπογραφεί συμβάσεις όπως πρέπει. Σας λέμε να μην λυγίσετε, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Είστε παράδειγμα προς μίμηση το πώς έχετε κρατήσει όλο αυτό το διάστημα. Θα είμαστε δίπλα σας όπως μπορούμε. Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μαθευτεί ο αγώνας σας σε όλο το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στην περιοχή του Πειραιά γενικότερα. Και ευχόμαστε αυτός ο αγώνας σας να γίνει ποτάμι που θα τους πνίξει. Αυτό που τους σταματάει είναι η δικιά σας δύναμη και η αλληλεγγύη. Αν μπορούσανε, θα μπαίνανε μέσα και να το δουλέψουν και να κάνουν αυτά που θέλουν. Αλλά ένα είναι το σύνθημα που και εμάς ο αγώνες μας ήταν το βασικό. Χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά. Και με την αλληλεγγύη και τη δικιά μας όσο μπορούμε να βοηθήσουμε όπου μας ζητήσετε. Σε κάθε χώρο δουλειάς πρέπει να υπάρχει δυνατό σωματείο με ταξικό προσανατολισμό, οι εργαζόμενοι να το πιστέψουν, να το αγκαλιάσουν, γιατί μόνο από εκεί μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες και τους όρους εργασίας τους. Σε κάθε χώρο δουλειά στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε παράδειγμα. Και αυτό προσπαθούμε και θέλουμε να κάνουμε μέσα από τον αγώνα μας και από τις όποιες επιτυχίες έρχονται. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Συγχαρητήρια, έχετε τη στήριξή μας, την ελεγγύη μας. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ και εμείς. Και μας δίνει παρουσία, δύναμη και μπορούμε να συνεχίσουμε και αν χρειαστεί τα Χριστούγεννα και τα Χριστούγεννα θα είμαστε εδώ. Φυσικά έχουμε και τη διεθνή έκθεση. Αύριο υπάρχει συνέντευξη τύπου εδώ, θα δώσουμε συνέντευξη τύπου. Θα τα πούμε σε επόμενη μια φορά, να ενημερώσουμε και τον κόσμο και τα κανάλια που θα έρθουν, αλλά και τα αδερφά σωματεία να γνωρίζουν και θα ανακοινώσουμε και το πρόγραμμα δράσης μέχρι και την περίοδο της έκθεσης, το τι έχουμε να κάνουμε, τι έχουμε προγραμματίσει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε έτσι εκ μέρους όλων των μελών. Ερχόμαστε σήμερα εδώ από το λιμάνι του Πειραιά για να χαιρετήσουμε τον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στη Μαλαματίνα και να εκφράσουμε διαζώσεις, τη στήριξή μας και την αλληλεγγύη μας. Οι αγώνες των εργαζομένων εδώ στη Μαλαματίνα επιβεβαιώνουν άλλη μια φορά ότι τα κέρδη τους χτίζονται επάνω στις πλάτες μας με τον υδρότα μας και τον αίμα μας. Η πείρα μέσα από αυτούς τους αγώνες των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, των εργαζομένων στο E-Food, τους δικούς μας αγώνες στο λιμάνι του Πειραιά, δείχνουν ότι μπορεί η τάξη μας να γίνει ένα οργισμένο ποτάμι και να τους παρασύρει. Είμαστε σίγουροι ότι οι εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα θα νικήσουν.